Φρίκι, απίστευτος διάλογος. Πάμε στο Κίεβο και την Έλλη Κασόλη μαζί με τον Στέργιο Τσιφούτη, τους απεσταλμένους του Sky στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Έλλη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με ένα θρίλερ των τελευταίων ωρών για χημικά στη Μαριούπολη. Οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι Ρώσοι συνέλαβαν Ρώσο αξιωματούχο. Τι συνέβη? Αυτή λοιπόν είναι μια είδηση της τελευταίας ώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ουκρανοί αναφέρουν πως Ρώσοι συνέλαβαν, κρατούν αυτή τη στιγμή σε περιοχή του Ντομπάς εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο οποίος υποστηρίζουν ότι συνδέεται με δήλωση που έγινε για τις προθέσεις των Ρώσων. Αποκαλύπτει δηλαδή ότι οι Ρώσοι σχεδιάζουν να χτυπήσουν την Μαριούπολη με χημικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να δούμε την εξέλιξη. Είναι ήδη στον τελευταίο λεπτό. Τώρα, το Κίεβο, όπως είδαμε, το λένε και οι ίδιοι οι Ρώσοι, μπαίνει ξανά στο στόχαστρό τους μετά τη βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας. Και εσύ ζεις τις τελευταίες ώρες αυτό το κλίμα. Χτυπούν πάλι σιρήνες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Και αυτά οι Ουκρανοί θεωρούν ότι είναι τα αντίπεινα. Είχαμε ξανά χτύπημα στο Κίεβο. Μέχρι τώρα μετρούσαμε κάθε πρωί νεκρούς. Τις τελευταίες δύο μέρες ξυπνάμε και πάλι με σιρήνες και με εκρήξεις. Άλλο ένα τέτοιο χτύπημα σήμερα το πρωί νότια της πρωτεύουσας, εκεί που υπήρχε ένα στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής τεθωρακισμένων και αρμάτων μάχης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, υπάρχει ένας νεκρός. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί τραυματίες, με τους γιατρούς να δίνουν, όπως λέει χαρακτηριστικά, μεγάλη μάχη για να τους κρατήσουν στην ζωή. Να σας πω πως ο Δήμαρχος του Κιέβου λέει επίσης ότι δεν πρέπει κανείς από τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από το Κίεβο να επιστρέψουν αυτή τη στιγμή. Λέει ότι η πρωτεύουσα ήταν και παραμένει στόχος του Κρεμλίνου και πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, και όλα αυτά υπό το φόβο νέας απειλής, γιατί οι Ουκρανοί υποστηρίζουν πως θα έχουμε νέες περισσότερες επιθέσεις τις επόμενες ημέρες και ακόμη και τις επόμενες ώρες. Να σας πω πως οι Ουκρανοί έχουν ξεκινήσει ξανά να παίρνουν μέτρα από την αρχή. Και εμείς είδαμε σήμερα, καθώς κατευθυνόμασταν σε αυτό το εργοστάσιο, να προσπαθούν να καλύψουν τα αγάλματα, να τα προστατεύσουν με σακιά, με άμμο και να υπάρχουν ακόμη περισσότερα μπλόκα και ακόμη πιο αυστηρά checkpoints. Πάλι οχυρώνεται το Κίεβο, πάλι τα ίδια. Ξυπνάω εφιάλτης. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλλη Κασόλη.